Γιατί λέτε ότι οι εκλογές αποτελούν πρόκληση? Γιατί οι εκλογές αποτελούν πρόκληση? Θα σας πω. Φαντάζομαι ότι δεν το εννοείτε έτσι, επειδή για πρώτη φορά μπαίνετε στο στίβο αυτό, δηλαδή της τοπικής αυτοδιοίκησης, της εκλογής, της υποψηφιότητας κλπ. Σίγουρα, γιατί είναι η πρώτη φορά, είναι πρόκληση όταν είναι πρώτη φορά. Γιατί μου δίνεται η δυνατότητα να αναμετρηθώ με έμπειρους, αλλά και με νέους δυνατούς συνυποψηφίους από μηδενική βάση. Αλλά θεωρώ ότι και για τους συνυποψηφίους που έχουν, που δεν το κάνουν για πρώτη φορά, που δεν είναι η πρώτη τους φορά, είναι και για αυτούς μία πρόκληση. Η αναμέτρηση τελικά είναι πρόκληση με το συνυποψήφιο ή είναι πρόκληση για την αντιμετώπιση όλων αυτών των προβλημάτων που έχουμε απ' έξω, όλων αυτών των θεμάτων που μας απασχολούν, της ανάπτυξης που μας λείπει, του πρωτογενή μας τομέα, του τουρισμού, των δρόμων, των υποδομών και όλα τα υπόλοιπα? Είναι μια πρόκληση για να μπορέσουμε κι εμείς να βάλουμε με όλη μας τη δύναμη, όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούμε, ένα χέρι βοηθείας, να γίνουμε ένα γρανάζι κι εμείς από αυτό το μηχανισμό, για να μπορέσουμε να προσφέρουμε. Mm-hmm. Γιατί σίγουρα όταν είμαστε στο σπίτι μας, στο καναπέ μας, είναι εύκολο να κουνάμε το δάχτυλο και να λέμε δεν έχουν γίνει πράγματα ή ότι έχει γίνει μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει σωστά. Mm-hmm. Είναι μια πρόκληση λοιπόν να μπούμε κι εμείς μέσα στη διαδικασία αυτή και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε, να μπορέσουμε να προσφέρουμε. Έχω μάθει από ό,τι έχω μέχρι στιγμής στη ζωή μου, από όπου μου έχει δοθεί η πρόκληση, mm-hmm. να παλεύω και να φέρω το καλύτερο αποτέλεσμα. Mm-hmm. Να προσπαθώ να φέρω το καλύτερο αποτέλεσμα. Επαγγελματικά, αυτό θα κάνω και τώρα. Επαγγελματικά δραστηριοποιήστε στο χώρο του τουρισμού. Ο τουρισμός που δεν συνδέεται μόνο με τον ήλιο και τη θάλασσα, αλλά συνδέεται με τις υποδομές που είπατε πριν από λίγο, με τα αναπτυξιακά έργα τα οποία αναφέραμε, με τον πρωτογενή τομέα, με τον πολιτισμό μας, με όλα αυτά τα οποία είναι οι δικές μας οι αξίες, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Τα σημαντικά έργα υποδομής, όπως είπατε κι εσείς, είτε είναι αυτά που έχουν ξεκινήσει, αυτά που έρχονται, συνδέονται άρρηκτα με τον τουρισμό. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη του προϊόντος μας χωρίς το καινούριο αεροδρόμιο που είναι καθοδόν, χωρίς τους νέους δρόμους, π.χ. ΒΟΑΚ, βιολογικούς, ηλεκτρική αυτονομία, που είναι πολύ σημαντική και αυτή, και όλα τα υπόλοιπα μεγάλα έργα υποδομής, είτε που είναι σε εξέλιξη είτε που είναι πρώτων πυλών. Mm-hmm. Και φυσικά συνδέεται και με τον πρωτογενή τομέα, mm-hmm. ο τουρισμός. Είναι μια συλλογική δουλειά και μια προσπάθεια συλλογική, που όσο το δυνατόν περισσότερο μπορέσουμε να ενώσουμε τον πρωτογενή, τα έργα υποδομής με τον τουρισμό και όλους τους άλλους τομείς, τότε θα έχουμε και φυσικά το κομμάτι του πολιτισμού, που είναι από τα μεγαλύτερα που συνδέονται με τον τουρισμό, τότε θα μπορέσουμε να έχουμε πολύ καλύτερο αποτέλεσμα και να πούμε ότι έχουμε ένα προϊόν που θα είναι πολύ δυνατό, το δικό μας μπραντ, το τουριστικό της Κρήτης. Φαντάζομαι ότι είναι δυνατό το μπραντ της Κρήτης, αλλά η αλήθεια είναι από την άλλη ότι αντιμετωπίσαμε και αρκετές προκλήσεις, διότι δεν είναι μόνο οι θετικές οι προκλήσεις όπως τις βλέπουμε σε βάθος πενταετίας, αλλά και εκείνες οι άλλες οι οποίες μας πήγαν προς τα πίσω. Δεν κάνει ξεχνάμε, και εσείς το ξέρετε καλύτερα από τον καθένα, αφού είσαστε στον χώρο του τουρισμού, και την οικονομική κρίση και την πανδημία και αυτά τα οποία αυτή την ώρα βιώνετε μέσα από το χώρο του τουρισμού. Ένα προϊόν το οποίο ουσιαστικά μεταλλάσσεται, γιατί δεν ξέρεις η αυριανή μέρα τι θα σου φέρει. Εξαιτίας, όχι βέβαια, ή να το πω διαφορετικά, όχι με δική σου υπετιότητα, αλλά είναι τέτοια η διεθνή κατάσταση που πάντα σου δημιουργεί προβλήματα και θέματα. Κοιτάξτε, τον τουρισμό έτσι κι αλλιώς τον επηρεάζουν πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλοί παράγοντες. Mm-hmm. Και τον μετράμε με πολύ κοντινά χρονικά περιθώρια. Δεν μπορούμε ποτέ με βεβαιότητα να λέμε τι θα γίνει μετά από 6 μήνες ή από ένα χρόνο στο κομμάτι του τουρισμού. Μπορούμε όμως με βεβαιότητα, γιατί όπως σας είπα είναι πολλοί οι αστάθμητοι παράγοντες
που τον επηρεάζουν. Μπορούμε όμως να το χτίσουμε, να έχουμε τις βάσεις, έτσι ώστε όσο λιγότεροι αστάθμητοι παράγοντες μπορούν να το επηρεάσουν. Σας φοβίζει το γεγονός ότι με κάθε χρονιά που περνάει και με μιας που βγήκαμε από την πανδημία ως φαίνεται και η πίτα μεγαλώνει και πηγαίνει και προς άλλες περιοχές με άλλα ενδεχόμενα ελκυστικότερα πακέτα, ή πιστεύετε ότι είναι διαχρονική η δική μας η αξία και το brand Κρήτη μπορεί να σταθεί στα πόδια του? Αυτό είναι που σας είπα και πριν λίγο, ότι θα πρέπει να έχουμε ένα brand το οποίο να έχει μια διαχρονική, αυτό ακριβώς εννοούσα και εγώ, μια διαχρονική αξία που δεν θα στοχεύει και δεν θα στοχεύει μόνο στους επισκέπτες που το κριτήριό τους θα είναι ο συνδυασμός ήλιος, θάλασσα και λίγα χρήματα, φτηνό προϊόν, αλλά που θα έχουμε ένα διαχρονικό καλό ποιοτικό προϊόν. Η ποιότητα είναι πολύ σημαντική. Έχουν γίνει πολύ μεγάλες προσπάθειες βέβαια τα τελευταία χρόνια από πάρα πολλές επιχειρήσεις στην Κρήτη. Αλλά σίγουρα χωρίς αυτά τα μεγάλα έργα υποδομής που έρχονται και κάποιες άλλες προσπάθειες που να μπορέσουν να το υποστηρίξουν αυτό το ποιοτικό, το διαχρονικό προϊόν, δεν θα είναι εφικτό. Ξέρετε, από την άλλη, όταν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε είμαστε υποχρεωμένοι να πετύχουμε και αναφέρομαι σε εσάς, ο πύχης μεγαλώνει ακόμα περισσότερο, γιατί το διαβάζω σε δικά σας μηνύματα αυτό το οποίο λέτε, είμαστε υποχρεωμένοι να πετύχουμε. Εδώ τα πράγματα είναι έτσι, είναι διαφορετικά, δηλαδή από την αρχή βάζετε πολύ ψηλά τον πύχη. Όπως σας είπα και νωρίτερα, Η πάση δεν πας. Έχω μάθει με ό,τι ασχολούμαι να προσπαθώ πάντα προς την εξέλιξή του. Έχω μάθει να βάζω στόχους και να τους φέρνω εις πέρας, να επιτυγχάνω. Και ο λόγος που μπήκα στη διαδικασία να συμμετέχω είναι αυτός. Να μπορέσω να, εφόσον εκλεγώ, εφόσον μου δώσει ο νομός Ηρακλείου αυτή τη δυνατότητα, να εργαστώ και να κάνω αυτό που έχω μάθει να κάνω και στην επαγγελματική μου δραστηριότητα και στη προσωπική μου, εν πάση περιπτώσει, μέχρι τώρα πορεία. Είμαστε υποχρεωμένοι να πετύχουμε αυτό ακριβώς. Με επίκεντρο έτσι όπως τοποθετήσετε πάντα τον άνθρωπο, έτσι το ερμηνεύω. Φυσικά. Με επίκεντρο πάντα τον άνθρωπο, είναι το πιο σημαντικό κομμάτι ο άνθρωπος. Όλα μπορούμε να τα καταφέρουμε, φτάνει να το θέλουμε. Εμείς, εγώ προσωπικά και θέλω και μπορώ. Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί μοιραστήκατε τις σκέψεις σας μαζί μας, κυρία Βαρδιά Μπασί Κασμυρλή. Να ευχηθώ καλή δύναμη και καλή συνέχεια μέχρι και τις εκλογές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και σε εσάς.